Πάμε 3-1, πάμε. Ε, τι μάτς μόνο τώρα, για το Ηρακλής πάω να σου πω. Στη δύναμη θα το πάει ο Ηρακλής. Δεν παίζει ο Λαζάρα, παίξει ο Μακρύς εκεί. Ο Μακρύς δυνατό παιδί, ταγάρι είναι. Ψηλά είναι καλός, μπάλα δεν ξέρει. Εντάξει, χαφ ατάλαντος, αλλά δυνατός. Με κάνα Ιτζόγλου το βλέπω να παίζει εκεί. Τώρα, αυτός άμα βάλει τον Μπασά και όχι τον Ρωμάνο και βάλει τον Βέλιο και όχι τον Περόνε, τη χτυπάει τη δουλειά. Εντάξει. Ε, το κακό με τον Ηρακλή είναι ότι είναι σπάνια σε 4-2-3-1 σκοράρουν οι πλαϊνοί. Δηλαδή σκόραρε ο Κυριακίδης, έβαλε μια γκολάρα στο Βελίδι. Αλλά δύσκολα όλη, τα περισσότερα τα πούμε τα γκολ στον Ηρακλή τα πετυχαίνουν οι center for. Και επειδή ο Ρεοπάκ θα παίξει το 3-5-2, θα μπορούσε και ο Ηρακλής να παίξει 3-5-2, το προσαρμόσει εκεί. Και με δύο φορ, Βέλιο και Λουκίνα που σκοράρουν, να πάει με full back. Θα βάλει τον Κυριακίδη δηλαδή δεξιά και το Σαραμαντά που βγαίνει λίγο από αριστερά και απέξει με τρεις στόπερ. Δεν θα το κάνει όπως, γιατί ο Παπαδόπουλος δεν παίζει ποτέ με τρεις πίσω, παίζει με τέσσερις. Θα το παίξει έτσι. Θα πάει στη δύναμη, θα πάει στη μαχητικότητα. Ο Ηρακλής που υποδιέστερο υλικό, ο ΠΑΟΚ πολύ καλύτερους παίκτες και στη μεσαία γραμμή και μπροστά στην επίθεση. Μέτριοι στόπερ και οι τρεις από τη μια πλευρά, μέτριοι στόπερ και οι δύο από την άλλη μεριά. Δηλαδή στην άμυνα έχουμε κάποια προβληματάκια εκεί για τους δυο. Δηλαδή έχουμε φορ που σκοράρουν για τον Ηρακλή. Έχουμε εξτρέμ που σκοράρουν και τον ΜΑΚ, ο οποίος βγαίνει στο 3-5-2 για τον ΠΑΟΚ. Οπότε εδώ φαίνεται ότι θα πέσουν γκολ. Και εγώ θα το παίξω το μάτσο 1-1. Θα το παίξω 1-1 για να βγει 1-1. Πρέπει να προηγηθεί ο Ηρακλής. Θα ρισκάρω δηλαδή στο να προηγηθεί ο Ηρακλής με ένα 0 και να κλειστεί πίσω και να ισοφαρίσει ο ΠΑΟΚ. Αν παίχτησε τα ίσια το μάτς, δηλαδή δεν έχουμε πολλά φάουλ, δεν έχουμε κάρτες που δεν πρέπει να βγουν. Αν η τρομοκρατία του Ηρακλή μείνει ατιμόρυτη από το κουκουλάκι, δεν ξέρω πώς θα παίξει ο διαιτητής, μπορεί ο Ηρακλής να συμπίσει ένα πόντο. Ο Άσος το 1,60 φαίνεται ότι κατρακυλάει όσο το δυνατόν περισσότερο. Εδώ είναι. Τέρμα του 14 εδώ. Ναι. Και θα το παίξω ισοπαλία. Θα το ρισκάρω. Το κουπόνι με βοηθάει στο 1,60. Το 1,60 θα πέσει μέχρι να γίνει το μας. Εκείνο που με ανησυχεί είναι οι κολοτρυπηδιές που έχουν κάνει, να πούμε, ο Σαββίδης με τον Παπαθανασάκη. Και φοβάμαι μήπως ο Παπαθανασάκης του ζήτησε τίποτα του. Φοβάμαι, δεν λέω ότι το έχει κάνει. Και περάσω, πάω καλλιώτικα από εκεί πέρα μέσα. Γιατί αυτό δεν θέλω να το σκέφτομαι. Θέλω να πάω σε ένα τίμιο μάτς. Θα γίνει μεγάλη μάχη. Δεν θέλω να γίνει κανένα 0-2. Επίσης να πω ότι οι πολλοί παοξίδες φίλοι μου περιμένουν να δούνε τη διαφορά δυναμικότητας του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή να είναι η ίδια με τη διαφορά δυναμικότητας που είχε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, όπως ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό είχε μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, έτσι ελπίζουν να δουν στο χορτάρι και τη διαφορά δυναμικότητας που θα έχει ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή στο χορτάρι. Εγώ θα παίξω χ. Και θα παίξω χ όχι γιατί θέλω να τα κάνω πλακάκια με όλους. Ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος. Ξέρω όμως ότι ο ΠΑΟΚ επίσης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα στις πλευρές του. Και ιδιαίτερα στη δεξιά πλευρά. Τι θέλω να πω. Εκεί μπορεί να βρει ζημιά με τον Τζιλιανίδη, να του κάνει μεγάλες ζημιές, μεγάλα ρήγματα. Τι θέλω να πω. Δοκίμασε ο Τούντορ στον αγώνα K20. ΠΑΟΚ εναντίον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ K20. Το Λέοβατς και τον Ροντρίγκες στις πλευρές. Και η ομάδα του ΠΑΟΚ, η μικρή, του το τρυπήσαν από εκεί, του κάναν τον γκολ. Κέρδισε 3-1 ο ΠΑΟΚ εκεί. Αλλά του κάνανε πολλά ρήγματα. Και μαθαίνω τώρα από τον ρεπόρτερ ότι στις δοκιμές έβαλε Μακ Μπερμπάντοφ κορυφή και είχε Λέοβατς και Ροντρίγκες στις πλευρές. Εκείνη και η αχίλλειος πτέρνα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ποια είναι η αχίλλειος πτέρνα του ΠΑΟΚ? Η πλευρά που θα μαρκάρει ο Ροντρίγκες. Γιατί θα αναγκαστεί, αν δεν δει ότι πρέπει να βάλει εκεί τον Κάτσε να μαζεύει τα σκουπίδια, να μαζεύει τα σκουπίδια από εκεί, τότε ο Ηρακλής, αν είναι έξυπνος, θα φορτώσει εκείνη την πλευρά και θα χτυπήσει από εκεί. Λοιπόν, εγώ το βλέπω χ, το βλέπω 1-1 και ευχαριστημένο βλέπω τον Ηρακλή με το 1-1, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δυσάρεστο το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός πιθανότητα κερδίζει την ΑΕΚ και αντίο ζωή μετά. Να είστε καλά.